Λοιπόν, για να κάνουμε κυραλυφή. Πανάκριβη κυραλυφή. Θα χρειαστούμε καφέ, γιατί είναι Κυριακή πρωί και πρέπει να ξυπνήσουμε. Κερί μέλισσας. Ξεκινάω από τα παχύρευστα. Κερί, λάδι καρύδας, το οποίο βέβαια είναι παγωμένο, βούτυρο είναι ουσιαστικά. Βούτυρο καριτέ. Ζελ αλόης. Καστορέλα. Σπαθόλαδο δικής μου παραγωγής. Επίσης θα χρειαστούμε πρόπολη. Βέβαια όχι σε αυτή τη μορφή, σε βάμα. Μυρωδικά. Αυτό είναι λεβάντα, αυτό είναι λεμονόχορτο. Τώρα το χειμώνα εγώ προσθέτω και καλλιντική βαζελίνη. Βοηθάει πάρα πολύ για το κρύο και τη δίνει και μια έτσι πιο απαλή υφή. Και τη συνταγή. Εδώ είναι που θα γίνει το μαγείρεμα. Και έχει δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι που βάζουμε, λιώνουμε τα βούτυρα, προσθέτουμε τα έλαια. Εδώ έχω ένα έτοιμο μείγμα ζελέ αλόης με πρόπολη. Αυτό το πράγμα είναι. Γιατί το ζελέ αλόης είναι υδατοδιαλυτό. Πέφτει κάτω. Όπως και το βάμα της πρόπολης, επειδή είναι η πρόπολη αραιωμένη σε ενόπνευμα, αλκοόλι, πέφτει κάτω. Οπότε χρειάζεται με ένα μπλεντεράκι να χτυπηθούν, ούτως ώστε να αναμειχθούν καλά. Αλλιώς πάνω θα υπάρχουν τα λάδια και κάτω θα υπάρχουν τα υδατά, τα υδατοδιαλυτά. Αυτό το φυσικά είναι μόνο για αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Ξέχασα να σας πω ότι ακριβώς τα ίδια υλικά συγγνώμη, με διαφορετικές αναλογίες, για να είναι λίγο πιο σκληρό, αν θέλετε, μας δίνει για τα χίλια λιποζάνη, lip balm. Προσθέτουμε στο μείγμα γεύση, εδώ ξεφεύγουμε ακόμα πιο πολύ στην τιμή, γιατί θα είναι πανάκριβα τελικά. Έχω γεύση βανίλια κόκονατ, και
Tropical Summer. Προσθέτουμε χρώμα. Όλα αυτά είναι ελληνικά. Δηλαδή προϊόντα από έμπορο πρώτων υλών για καλλιντικά. Αν θέλετε, θα έχω το site του κάτω στην περιγραφή. Και βέβαια θήκες για λοιπά. Διάφορα χρώματα, κάποια λευκά. Αυτά είναι για δωράκια. Για μένα, για την οικογένεια και για δωράκια. Ακριβώς δηλαδή η ίδια σύσταση, αλλά για τα χείλια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Δεύτερη υποσημείωση. Στο lip balm φυσικά και δεν βάζουμε άρω. Δηλαδή το λεμονόχορτο, η λεβάντα που θα βάλω στην κρέμα χεριών, αν και δεν παίζουν ρόλο, είναι δηλαδή και αυτά φυσικά προϊόντα, αλλά δεν ταιριάζουν σε κάποιο lip balm. Το άρωμα και η γεύση θα βγει από αυτά τα πέρα τα οποία είναι γευστικά για lip balm συγκεκριμένα. Ξεκινάμε βάζοντας το κερί να λιώσει. Δύσκολο τώρα το χειμώνα είναι ότι πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη ρευστότητα, δηλαδή πολλά από αυτά τα υλικά το καλοκαίρι είναι λάδια, απλά τώρα επειδή είναι κορεσμένα έχουν παγώσει, είναι βούτυρα πλέον. Λοιπόν, αυτό βέβαια λέγεται βούτυρο, αλλά να σας δείξω μια άλλη συσκευασία. Αυτό το πράγμα είναι βούτυρο. Και τι γίνεται, για να μπορέσεις να πετύχεις τη σωστή την πυκνότητα, να μην είναι πολύ σκληρή, δηλαδή η κρέμα χεριών θέλει να έχει περισσότερη ρευστότητα. Το lip balm πρέπει να είναι πιο, λιγάκι πιο σφιχτό. Θα γίνει πριν μπουν τα γευστικά και τα χρώματα, θα γίνει η κρέμα κύριε η αληφή και θα την αφήσω να κρυώσει, θα ελέγξω αν είναι τη ρευστότητα που θέλω και αν είναι πολύ πυκνή θα μπει περισσότερο λαδάκι, εάν είναι πολύ ρευστή θα μπει κι άλλο κερί μέλισσας. Λοιπόν, κλείνω μέχρι να λιώσει το κεράκι και επανερχόμαστε. Στερεά και υγρά, οπότε όλα σε γραμμάρια για να μπορώ να έχω στάνταρ μετρήσεις. 200 γραμμάρια αμυγδαλέλαιο, 50 γραμμάρια σπαθόλαδο, 50 γραμμάρια καστορέλαιο. Το καστορέλαιο είναι λίγο παχύρευστο. Ωπα, ξέφυγε λιγάκι. Δέκα πάνω, δέκα κάτω. Γιατί είπαμε, δεν ξέρω αν θα βγει η υφή όπως τη θέλω.
Δεν είναι ακριβώς Ben Marie, γιατί το Ben Marie υποτίθεται ότι δεν πρέπει να κουπάει κάτω. Δεν είναι Ben Marie, απλά το βάζω σε δοχείο που να έχει νερό γύρω-γύρω για να ζεσταίνονται και τα τυχώματα, γιατί τα βούτυρα, η επιφάνεια από πάνω θα πάγωνε. Και έτσι μπορώ να το δουλέψω δηλαδή σε χαμηλές θερμοκρασίες. Δηλαδή, θα το χαμηλώσω κι άλλο λιγάκι τώρα. Καφές. Για βαζελίνη στην αρχή χρησιμοποιούσα από τα σούπερ μάρκετ, μπορείτε να βρείτε, είναι πολύ, δεν είναι καλλιντική, αλλά είναι για μωρά παιδιά, της Johnson & Johnson. Έχουν δύο βαζελίνες, η μία είναι ροζ με ένα ελαφρύ άρωμα και η άλλη είναι μπλε. Δεν έχει καθόλου άρωμα, δεν έχει τίποτα, για πολύ ευαίσθητα μωράκια. Ζελαλόες, τελείωσε, λίγο ακόμα θα ήταν ακόμα πιο καλύτερα και πρόπολη, βάμα πρόπολης και αυτό θα μπορούσαμε να είχαμε λίγα ακόμα. Μ' άρεσε το χρώμα του, όσο στεγνώνει, λευκαίνει. Μ' άρεσε η υφή του, λοιπόν το χώρισα στα δύο. Και εδώ πέρα θα βάλω αρώματα, θέρεα έλαια δηλαδή, που θα είναι για την κρέμα χεριών. Και εδώ θα δούμε τι θα κάνουμε για το lip balm. Λοιπόν. Λίγο ακόμα. Κάνουμε. Ουσιαστικά θα γίνει όταν κρυώνει, γίνεται πουτίνγκα. Σαν πουτίνγκα γίνεται. Πίσω καθούνται οι κεραλιφές, ας ετοιμάσουμε και το lip balm. Βάζουμε πρώτα χρώμα.
γεύση. Λοιπόν, κατέληξα να βάζω τελικά άλλες δύο κουταλιές μυρωδικό, γεύση coconut βανιλιά και άλλο τόσο χρώμα και πάμε να γεμίσουμε. Κάνω γρήγορα, γιατί όσο είναι στη ζέστη η μυρωδιά βανίλιας καρύδας και γενικά εξαπνίζεται και κάνω γρήγορα για να είναι στο φούρτις η μυρωδιά. Λοιπόν, κάπως έτσι θα συνεχίσω. Θα τα κάνω όλα και θα σας δείξω μετά τελικά, το τελικό. Λοιπόν, τελικός απολογισμός κυριακάτικου πρωινού. Κουζίνα χάλια. Εγώ θα τα καθαρίσω και έχουμε 6 μεγάλα βαζάκια, ένα μικρό, απίθανη κρέμα χεριών, για τα, για όπου θέλετε, δηλαδή είναι τόσο θρεπτικά τα συστατικά που είναι μέσα, λάδια και βούτυρα, η οποία είναι αναπλαστική, δηλαδή εμείς τα βάζουμε και σε εγκάβματα και σε ανοιχτές πληγές. Δεν είναι, είναι καταπληκτική κρέμα και επουλωτική και δεν αφήνει και σημάδι, ειδικά σε εγκάβματα. Για τους άντρες μπορείτε να δοκιμάσετε μετά το ξύλισμα, είναι φανταστικό άμα το φτιάξετε, αξίζει τον κόπο να το φτιάξετε. Έχουμε καμιά σαρανταριά κραγιόνια, lip balm, την επόμενη φορά λίγο πιο πολύ χρώμα και λίγο πιο πολύ άρωμα, και αυτό που περίσσεψαν, τελειώσαν οι θήκες και μου περίσσεψαν αυτά τα οποία το ένα μάμα θα το πάρει κόρη. Καβάτσα. Λοιπόν, για δωράκια είναι όλα αυτά, γιατί έρχονται και γιορτές. Να και το δεντράκι μας. Λοιπόν, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Ελπίζω να το δοκιμάσετε, να το φτιάξετε. Ό,τι απορίες έχετε, ρωτήστε. Και καλές γιορτές. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.